στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να έχει ένα αίσιο τέλος, αποφυγή από το κοινωνιόν. Στίχημά μας από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι αυτός ο αγώνας που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια δεν γίνεται με όρους τεχνίας, αλλά γίνεται με όρους κοινωνίας. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε καμιά διακοσαριά άνθρωποι, συνάδελφοι και πολίτες της Αρκαδίας της Μεγαλόπολης, αλλά έξω είναι πάρα πολλές χιλιάδες και εκατομμύρια πολιτών. Ο αγώνας πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση για να μπορέσει και να έχει και μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Είναι εύκολο σε μία τέτοια αίθουσα να μπορεί να πεις κάτι που αρέσει, αλλά στην υλοποίησή του δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή. Το 2014 ήταν το στίχημα που τότε το Συνδικάτο Ιγενόπτεη μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία επέλεξε να κάνει κοινωνούς αυτή την προσπάθεια τους θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς. Γι' αυτό και είχε μία επιτυχία. Προσέξτε, το σχέδιο που κατατέθηκε τότε ως μικρή ιδέη ψηφίστηκε σε ένα θερινό τμήμα με 51 βουλευτές. Στους 100. 50 βουλευτές στους 100. Το σχέδιο και έγινε νόμος. Όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Γιατί ήταν μια συνεχόμενη πίεση του συνδικάτου περισσότερο και λιγότερο μετά από το τοπικό κοινωνιό μέσα στις διαδικασίες υλοποίησης και κερδίσαμε πάρα πολύ χρόνο όπου ήρθε μετά μια κυβέρνηση η οποία είχε δεσμευτεί δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων ως αντιπολίτευση χαρακτηρίζοντας το εθνικό έγκλημα ότι αυτό δεν θα γίνει. Σήμερα, εκτός από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, μαζί με τους εργαζομένους δεν υπάρχει κανένας στη χώρα. Και οι αγώνες δίνονται με πολλές συμμαχίες. Και για να πετύχει αυτό στη Βουλή, πρέπει να έχεις και εκείνους που θα στηρίξουν και θα αλλάξουν αυτά τα ψηφισμένα. Και σήμερα αυτά τα ψηφισμένα δεν προτίθεται κανείς να πει ότι τα αλλάζουν. Δεν έχει βεβαιώσει κανένας, ούτε τη Γενό, ούτε τα σωματεία, ούτε τις τοπικές κοινωνίες, δήμαρχε και περιφερειάρχοι και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι προτίθονται να αλλάξουν αυτά που έχουν συμφωνήσει, αυτά που έχουν δεσμευτεί και αυτά που η χώρα είναι υποχρεωμένη να φτιάξει γιατί βρίσκεται εκεί που μας οδήγησαν προφανώς. Δεν είναι δύσκολο πράγμα να μας σκορπίσουν στον άνεμο αν δεν είμαστε νομίζοι. Είναι πολύ εύκολο, διότι θα αρχίσουν να αναδεικνύουν αυτούς που είπε ο Φωτόπουλος και συμφωνώ, αυτούς που είπε ο Παντελής ο Καραλευθέρης και συμφωνώ, να αναδεικνύουν τα συγκριτικά και μόνο πλεονεκτήματα αυτών των κοινωνιών σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες που υποφέρουν για να πετύχουν το στόχο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Οι αναλύσεις που μπορούν να γίνουν και άλλες τόσες, τα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει εμείς τον Υπουργό, γιατί δεν είναι το 40%, είναι πολύ περισσότερο όπως είπαν όλοι, όπως είπε ο Σάββας. Ότι οι λιγνίτες της Φλόρινας είναι σε υπερδιπλάσια θερμοκόνο δύναμη από τους άλλους λιγνίτες. Και χίλια δυο πράγματα. Αυτά είναι εύκολα στη διαδικασία της κυβέρνησης και της διαπραγμάτευσης. Με αυτούς που γνωρίζουν. Όχι με την κοινωνία που τη θέλουμε δίπλα τους, η οποία πρέπει να ξέρει γιατί πρέπει να είναι δίπλα τους. Και όχι η κοινωνία της Μεγαλόπολης και της Δυτικής Μακεδονίας ή της Αρκαδίας ολόκληρης. Ολόκληρης της χώρας. Αν αυτό δεν το πετύχουμε, είναι βέβαιο το ότι δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Όπως δεν κερδίσαμε. Μην ξεχνάτε, εγώ δεν είμαι αριστερότερος κανενός από εδώ μέσα.
Αλλά είτε η κυβέρνηση. Είτε η κυβέρνηση. Παρακαλώ. Είτε η κυβέρνηση ένα τεράστιο, μα τεράστιο όχι του ελληνικού λαού, το έκανε ναι. Εκατομμύρια πολιτών, εργαζομένων, Βεϊτσίδων, Οτετσίδων, Ανέβων, βρεθήκαμε στο σύνταγμα. Εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ξέρετε, χειρότερο. Και αν εμείς, φίλε Βίτσα, δεν έχουμε μερικούς χιλιάδες έξω από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 27 του μήνα, τότε θα γελάνε μαζί μας. Και μερικοί χιλιάδες δεν είναι εύκολο να ανέβουν στην Αθήνα. Γιατί ούτε και τα μέσα υπάρχουν και ούτε και η πρόθεση υπάρχει γιατί δεν είναι και έτοιμο. Ενώ ένα συλλαλητήριο αντάξιο όπως έγινε το Μάιο εδώ ή την Απρίλιο στην Τολεμαϊδα, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να το υποστηρίξουν για να σηκώσουν το χρήμα έτσι ώστε να το ολοκληρώσουν. Τι φαντάζεστε ότι εμείς δεν πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στα οργανά μας. Την Τρίτη έχει δικαίωμα, γιατί έξω και πέρα από αυτό εδώ που εμείς πολύ εύκολα το προσεγγίσαμε, αντίστοιχη διαδικασία, έχει δικαίωμα να δει και η Φλόρινα. Και εκείνοι οι φορείς. Και εκείνοι πρέπει να ενημερωθούν. Αν λοιπόν εμείς την Τρίτη βρεθούμε εκεί, δεν είναι εύκολο να βγει ένα συλλαλητήριο και να κάνεις και διοικητικό συμβούλιο και να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Για όχι, για το συλλαλητήριο. Εάν το δούμε στο συμβούλιο που θα κάνουμε προς το τέλος του μήνα, δεν βγαίνει συλλαλητήριο. Γι' αυτό εμείς λέμε με συγκεκριμένα πράγματα εδώ το τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν να πούμε εδώ, είναι πολύ εύκολο. Εγώ, επειδή κάποιος θέλει. Καλύτερο αποτέλεσμα, όπου θα έρθει και θα κρυφθούμε όλοι μας, γιατί κανένας από την αίθουσα
δεν δίδεται αγώνα. Και εγώ στο ξεκίνημα αυτή τη 40 το επιβεβαιώσα λέγοντα ότι όταν πουλόταν η δηλώνα με τη ΦΥΔΕ, η Μεγαλόπολη έκανε αγώνα και έκανε τι μονάδε έξω. Αλλά ξέρουμε, εμεί είμαστε γνωστοί όλοι μεταξύ μα, πώ ήταν η συμμετοχή των πολιτών τη Μεγαλόπολη στον αγώνα και πώ ήταν εξ αντικειμένου βήμα και φόβερε των πολιτών εξ αντικειμένου στην Δυτική Μακεδονία. Και πόση ήταν η συμμετοχή των πολιτών και των εργαζομένων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν πρέπει να τα βάλουμε υπόψη μας αυτά. Ξέρετε, κανείς δεν θυμάται τον νικητή στην στη μάχη, να πούμε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, στην καταστροφή εκεί που έπαθε ο Ναπολέον. Όχι, το χαμένο του είναι. Τον νικητή δεν το θυμάται κανένας. Λίγοι θυμούνται τον νικητή. Όλοι τον χαμένο θυμούνται. Άρα λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση απέναντι σε μια κοινωνία να είμαστε διδακτυλοδεικτούμενοι για πάρα πολλούς υψηλόμισθοι ταλαιπωρέ, όπου δεν θέλουν να φύγουν από την πόλευσή τους, την ώρα που υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, την ώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο απλήρωτοι εργαζόμενοι. Γιατί αν φέρνουν και αυτά που λέει η κοινωνία, θα δούμε ότι αυτοί που είναι έξω από εμάς, που δεν θίγονται άμεσα τα συμφέροντά τους, γιατί όπως είπε ο σύντροφος της αριστεράς, είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι στον εργολάβο, ενδεχομένως να υποφαλιούν και να γίνει αυτό. Κατά το να ψηφίσει τα τσίτα του γείτονα. Η Ενότητα ή και τα σωματεία μέλη δείχνουν απόλυτη σοβαρότητα. Γι' αυτό είπαμε ότι πάμε με όλους της κοινωνίας και με όχι με όλους της τεχνίας. Επειδή θίγονται τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα, τότε ο όλας είναι χαμένος όπως και. Αν αυτό δεν βγει έξω ως μήνυμα στην κοινωνία, το μόνο εύκολο είναι να πάρουμε μια απόφαση εμείς για συνταλλητήριο. Το μόνο εύκολο είναι απεργία. Η συμμετοχή ποια θα είναι. Και αυτή δεν γίνεται με ευκολόγια σε ένα κρατήριο που αρέσκεται να ακούει αυτά για να παίρνει το χειροκρότημα. Δεν θα γίνει, πρόεδρε, δεν θα γίνει ο κεντρικός σχεδιασμός εδώ σήμερα. Έλα, κλείστε το, ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρω πολύ καλά. Δεν θα γίνει ο κεντρικός σχεδιασμός εδώ πώς θα πάμε. Εγώ λοιπόν, εμείς έχουμε μια τεράστια ευθύνη. Τεράστια ευθύνη έχουμε. Εμείς ξέρουμε, ναι, θα κάνουμε και το σχεδιασμό, πώς θα γίνει. Μέσα σε μια διαδικασία, πρόεδρε, κεντρικοί και περιφερειάρχες, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ ισχυρός ο αντίπαλος. Απίστευτα ισχυρός. Ξέρει να παίζει και με πολλές διαδικασίες προβοκατόρικες όντως. Και δεν είναι ζήτημα μιας απλής του φετιά στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πάμε συντονισμένα. Και στο τέλος και εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Αν είμαστε όμως ενωμένοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Περιφερειάρχης της Μακεδονίας, ο κ. Καρπίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η προσφορή σε εποχή και η οικονομία του χρόνου γιατί πάμε και προς ολοκλήρωση. Θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία και για την φιλοξενία. Μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Δεν θέλω να επιχειρηματολογήσω, διότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να συμφωνεί με αυτό που πάει να γίνει. Άρα το να επιχειρηματολογήσω σε ένα κρατήριο που είμαστε από την ίδια πλευρά, νομίζω είναι και απώλεια χρόνου και ουσιαστικά τοποθετήσεις για τις τοποθετήσεις. Θέλω να είμαι ουσιαστικός. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Και για να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε και εύκολοι συνομιλητές, την ίδια δύσκολη εξίσωση έχει να λύσει και η ίδια κυβέρνηση με τους δανειστές. Δεν είναι εύκολη να τη λύσει την εξίσωση. Όσο και αν πιέζεται, όσο μέσα και έξω από συμφέροντα και οποιοδήποτε άλλες διαδικασίες ακολουθούνται, που τις είπε και ο πρόεδρος της Γερμανίας. Εγώ εκτιμώ αυτή την εξίσωση, δεν μπορούν να τη λύσουν εύκολα και γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι παλιοδρομήσεις. Δηλαδή, πώς θα γίνει ο απολογισμός της αποεπένδυσης του ξεπουλήματος του 40% από το 100%. Ποιο είναι το 100%, μπορεί κάποιος να μου το περιγράψει. Ρωτώ τα έμπειρα στελέχη της επιχείρησης
που είναι και στη διοίκηση 2 και τον πρόεδρο της ΓΕΜΟΚ. Οποιοδήποτε ρωτώ εδώ μέσα, μπορεί να μου πει από ποιο 100 θα πάρει το 40 και πώς υπολογίζεται αυτό το 100. Δεν υπάρχει κανείς να τα απαντήσει. Αυτό που σας λέω το έχω θέσει και στον κύριο Σταθάκη κατά εξακολούθηση και σε μια συνάντηση που είχαμε και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της ΓΕΜΟΚ, με τον πρόεδρο των Ενεργειακών Δήμων και τον δήμαρχο της Κοζάνης. Άρα λοιπόν κρατήστε, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι με τι επιχειρηματολογία εμείς πάμε να αντιμετωπίσουμε μια στάση, μια πολιτική που πάνε να εφαρμοστεί στη χώρα και την επιβάλλουν και έξω από τη χώρα. Σε αυτό πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε τις πολιτικές, γι' αυτό είναι δικιά μας ευθύνη, δεν είναι ευθύνη των πολιτών που φεύγοντας από εδώ θα πάνε στις δουλειές τους και έχουν αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα. Άρα από αυτό πρέπει να τοποθετηθούμε. Πρώτο μέλημα λοιπόν του συντονιστικού οργάνου που πρέπει να είναι πλέον κοινό. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που έχει συγκροτηθεί στη Δυτική Μακεδονία. Θα τα πούμε λίγο για να ξέρουμε και ποιος κάνει τους αγώνες και πώς πρέπει να πάνε στους αγώνες. Και να υπάρχει ένα άλλο συντονιστικό που θα αποφασίζει στη Μεγαλόπολη. Πρέπει να είναι ένα και ενιαίο, το οποίο θα είναι με την καθοδήγηση της ΓΕΝΟΚ, διότι είναι πολύ κοντά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Έχει να κάνει πρωτίστως με το μεροκάμωτο και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση. Και αν εδώ μέσα όλοι συμφωνούμε, αυτό διοικητικό έτσι βρισκόμαστε, και εδώ δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο εργαζόμενοι τη επιχείρηση εδώ, είναι διάφοροι φορείς. Συμφωνήσει και ο συνάδελφος μου, ο κύριος Τατούλης. Θα πούμε ότι η ΓΕΝΟΚ έχει τις πρωτοβουλίες. Εμείς αυτή την απόφαση πήραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σήμερα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι στηρίζουμε τους αγώνες των εργαζομένων και στη συμφωνία με τους εργαζόμενους χαράζουμε τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις. Διότι εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα ούτε στις συζητήσεις, ούτε στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η ΓΕΝΟΚ όμως είναι αυτή η δουλειά της. Ο κύριος Σταυτούλης, εγώ, ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Δήμαρχε, έχουμε και άλλα 50 θέματα παράλληλα με αυτό. Άρα λοιπόν δεν θα είμαστε ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί. Και ξέρετε, στη διαχείριση της κρίσης, Γιώργο, αυτός που κάνει είναι αυτός που κάνει ότι τα ξέρει όλα. Γι' αυτό λοιπόν να αφήσουμε αυτούς που έχουν και την απόλυτη τεκμηρίωση για την ουσία του προβλήματος, αλλά και την τεκμηρίωση στις πολιτικές διαδικασίες να τοποθετούνται και οι πολίτες σε μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης όμως και ειλικρίνειας, όχι εμπαιγμού, να είναι παρόντες να ενισχύουν αυτή τη διαπραγμάτευση και αυτόν τον αγώνα. Δεν μπορεί να ζητάμε από τους πολίτες να αγωνιστούν όταν εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε τα επιχειρήματα πριν από τον αγώνα για να διεκδικήσουμε και να βάλουμε το πλαίσιο της συζήτησης είτε με την κυβέρνηση, είτε με τους θεσμούς, είτε με έχοντες φέροντες την ευθύνη ως κοντά τις πολιτικές. Και εδώ, κάνοντας και αυτοκριτική, έχουμε ένα πρόβλημα. Διότι ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις που, αν πάμε να τις συνθέσουμε, δημιουργούν και πολλές αντιφάσεις. Ακούμε δηλαδή ότι οι ιδιώτες θέλουν να πάρουν αυτό και αυτό γιατί είναι το φιλότερο και θα κερδίσουν, μα τα έχει και η ιδέα, αλλά δεν κέρδισε η ιδέα. Και δεν έχουμε ακούσει τη ιδέα να τοποθετείται. Η ιδέα θα πουλήσει. Είναι το πιστό, έχει το πρόταγμα. Ξέρω ότι το είπατε για να το ενδυναμώσετε. Είναι στιγμές που πραγματικά πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Πρέπει να αναπτύξουμε μια στρατηγική, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εργαζόμενοι της επιχείρησης, ποιες θα είναι οι επόμενες δράσεις και να συμφωνήσουν και θα είναι και το πλαίσιο. Για να μην πάει χρόνο. Και επειδή τέθηκε από το ακροατήριο και από τους πολίτες μας εδώ στην Μεγαλόπολη και προς το ορίστε. Το ακροατήριο επίσης όχι, όχι με τοποθετήσεις, με απόψεις που εκφράστηκαν. Ότι αν θα γίνει νόμος, όταν φτάσουμε εκεί, ποιος θα ψηφίσει, ποιος δεν θα ψηφίσει κτλ. Στο τέλος του αγώνα, γιατί θα τον δώσουμε τον αγώνα, αλλά θέλω να είναι ξεκάθαρο και από τη Μεγαλόπολη. Σε περίπτωση που χάσουμε τον αγώνα, σε ό,τι με αφορά και εκπροσωπώ τα συναισθήματα και των συναδέλφων στην Περιφερειακή Αρχή, εγώ δεν θα καθίσω περιφερειάρχης για να στρώσω χαλιά στα ιδιωτικά συμφέροντα. Το συζητήσαμε εκτενώς με τους εργαζόμενους.
την εκκίνηση στη μέσα όπως το 14 που πριν ακόμη να αναλάβω, ξέρω Γιώργος και γνώτα για τα παιδιά μου που μου την είχαν στημένη στις πλήρες του εργοστασίου, για να μην προλάβω να ορκιστώ κιόλας. Το δώσαμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Θυμάσαι Νίκο που πήραμε την ιστορική απόφαση αν θα κατεβάσουμε την ΤΠΕΤ. Είναι όλοι. Θα εύκολα να πούμε αύριο παρετούμαστε, χωρίς να έχει δοθεί ο αγώνας. Αυτομάτως είναι ποια είναι η επόμενη μέρα και θα είναι αυτή που θα δώσουν τον αγώνα. Εμείς τον αγώνα λοιπόν θα το δώσουμε μέχρι τέλους. Δεν χρειάζεται να ζητάτε από τους βουλευτές να μεταψηφίσουμε για να στείλετε ένα πολιτικό ηχηρομήνυμα ή να πέσει για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό που θα σας πω. Το μήνυμα σε ό,τι με αφορά θα το πάρω την δική Μακεδονία, διότι θα δημιουργήσουμε θεσμικό κενό με ποια είναι. Θα παρευθεί σύσσωμα το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως συνεφώνησε με την πρωτοβουλία μόλις οι παρατάξεις. Θα πάει η Περιφέρεια να γνωρίζεται σε μια διοικησία, μια επιτροπή υπό την αποκεντρωμένη διοίκηση και σε 35 μέρες, όπως λέει ο νόμος, πόσο λέμε, θυμάμαι, θα πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές. Στην ξαναπροκήρυξη των εκλογών, εμείς είπαμε δεν θα συμμετέσχει κανείς. Αυτό είναι κενό θεσμικό. Δεν απαντιέται από τον Καλλικράτη. Είναι εδώ και πιέτερος ο κ. Σταθούλης που πάντα με συμβουλεύει και με συμβουλεύουν γιατί είναι παλιότερος. Και ξέρετε, δεν παρετιέται ένας δήμαρχος. Ο Περιφερειάρχης είναι πρόεδρος του ΕΣΠΑ, παγώνει το ΕΣΠΑ. Αρχίζει και παγώνει και η Ευρώπη. Σας βάζω προβληματισμούς ότι ο καθένας από το κομμάτι το οποίο εκπροσωπεί, τους πολίτες που εκπροσωπεί, είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην περιφέρεια, είτε είναι στο Δήμο, έχει την αξία της λειτουργίας. Και η αξία έχει αποτέλεσμα όταν δίνεται από τους πολίτες και στηρίζεται από τους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν τις εντολές που έχετε δώσει, μην τις αλλοιώσετε. Και επειδή εγώ στη Δυτική Μακεδονία πήρα σαφέστατη εντολή από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, την εντολή αυτή ούτε την αλλοιώνω, ούτε τη διαπραγματεύομαι. Τις κόκκινες γραμμές δεν τις κάνω ροζ κορδέλες. Εάν, κύριε Δήμαρχε, στο τέλος της ημέρας, στη διαπραγμάτευση που γίνει, δεν πουληθεί καμία μονάδα από τη Δυτική Μακεδονία και πουληθεί έστω και ένα στρέμμα ορυχείο από τη Μεγαλούπολη, πάλι θα παραιτηθώ. Και σας είπα πει κάτι. Εδώ, ελάτε να πάρουμε αυτόν τον δρόμο μαζί. Αυτός ο δρόμος είναι ωραίος. Και επειδή είπε και ο Νίκος Σοβοτόπουλος για τα δύο βιβλία, τα όχι γράφουν ιστορία. Και εδώ δεν μιλάμε για πώς ιστορία. Εδώ μιλάμε για να μπορέσει να κρατηθεί ο ελληνικός λαός όρθιος. Από τη Δυτική Μακεδονία μας πάρετε τα νερά και την ενέργεια, δεν μπορούμε να μιλάμε για γεωπολιτική αξία της περιοχής. Και επειδή οι πρωτοβουλίες μας είναι και δυναμωμένες στα Βαλκάνια και το δείχνουμε καθημερινά και χτίζουμε πέριξ της ενέργειας πράγματα προς και ωφέλεια της χώρας και δεν ξέρω αν έχει πει ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου. Εμείς την τεκμηρίωση και της αποτελεσματικότητας τεκμηριώσαμε, έχουμε ετοιμάσει και μια νομοθετική ρύθμιση να υπάρξει ένα ειδικό τιμολόγιο στη Δυτική Μακεδονία που θα ενισχύει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα προσελκύει επενδύσεις. Και αν θέλετε, με τη συρρήκνωση του Λινίτη, που αυτό θα έπρεπε πρώτα να μας απασχολεί, να μπορέσουμε να πάμε στη νέα εποχή. Όλοι αυτοί. Αφήστε λίγο. Αφήστε λίγο. Αφήστε λίγο. Αφήστε λίγο. Δεν λέω στη νέα εποχή χωρίς το Λινίτη. Να πάμε στη νέα εποχή. Νέα εποχή σημαίνει να έχουμε δομήσει και άλλα πράγματα με αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουμε και φθηνή ενέργεια και όλα αυτά. Αυτή λοιπόν την πρωτοβουλία, αυτή την νομοθετική ρύθμιση, αυτή τη δουλειά που έχει γίνει και αυτή τη συζήτηση που έχω κάνει με τον Πρωθυπουργό και στο δικό μας τον αναπτυξιακό συνέδριο δεσμεύτηκε και το ανακοίνωσε ότι θα το υλοποιήσει, θέλω να με επιβεβαιώσει ο Δήμαρχος. Όλη αυτή τη δουλειά την έστειλε στον Δήμαρχο για να το διεκδικήσει και η Μεγαλόπολη. Και το στηρίζω ακράδαντα. Είναι έτσι, κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Να ξέρετε ότι θα είμαστε μαζί στους αγώνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και να ξέρετε ότι στο τέλος. Επειδή δεν βγαίνει η εξίσωση, εμείς θα είμαστε νικητές. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει περιφερειάρχης ο κ. Σταθούλης. Εγώ από τη δική μου τη μεριά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο και τους συντελεστές αυτής της συνάντησης.
τα συνδικαλιστικά όργανα όλων των εργαζομένων στην ΔΕΗ, όλων των συνδικάτων. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συναντιόμαστε με τον φίλο μου Πετριάκη της Υποτικής Μακεδονίας, τον αγαπημένο μου φίλο τον Δήμαρχο, τους κύριους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη. Και νομίζω ότι πάλι πάμε να πέσουμε στον ίδιο κίνδυνο. Να κάνουμε το πρόβλημα το υπαρκτό, ένα πρόβλημα βαθύτα της πολιτικής, ένα προσωπικό θέμα. Και αυτό νομίζω ότι δεν μας βοηθάει καθόλου. Και δεν μας βοηθάει καθόλου. Γιατί η πολιτική συγκυρία σήμερα και η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα θέλει να προτάξουμε διαφορετικές αρετές και διαφορετικές αξίες από αυτές που είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε ως κόρυνο θάμου. Και θα το έλεγα αυτό υπό την εξής έννοια. Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ενημερωμένοι για αυτά που γίνονται, πού στοχεύουν και τι θέλουν να πετύχουν. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε μια τέτοια πολιτική. Έχω διαφορετική πολιτική εγώ σε κάποια θέματα. Αυτό όμως δεν αποκλείει με το Κόβολα να είμαστε αγαπημένοι φίλοι. Και δεν είμαστε αγαπημένοι φίλοι γιατί έχουμε συναισθηματικές σχέσεις. Είμαστε αγαπημένοι φίλοι γιατί έχουμε μάθει να μιλάμε μεταξύ μας και να συνεννοούμεθα μεταξύ μας. Και αυτό πρέπει να διακρίνει τη θεσμική λειτουργία πλέον σήμερα στη χώρα. Λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Υπάρχει πάλι ένας ακραίος λαϊκισμός, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τα θέματα. Αρχίσουμε πάλι να διατυπώνουμε μια άποψη ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται μεσίες για να σωθεί. Δεν χρειάζεται μεσίες, λογικούς ανθρώπους θέλει και πάνω απ' όλα ανθρώπους που θα μπορούν να συζητάνε μεταξύ τους, θα μπορούν να συνεννοούνται και θα έχουν το θάρρος να φέρουν τις ευθύνες επάνω τους. Γιατί αυτό νομίζω πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό, το διακριτικό σημείο του χθες με το σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, επειδή άκουσα και το Θανάση τον Πετράκο, ο πατριωτισμός, ο νέος πατριωτισμός, αυτό το στοιχείο πρέπει και να το προάγει και να το υπερασπιστεί. Γιατί αν συνεχίσουμε πάλι να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή που δεν γνωρίζουμε το πώς διαμορφώνονται, πάλι θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Πάλι θα πέσουμε στον ίδιο κίνδυνο. Να δημιουργούμε καινούργιες κυβερνήσεις με προεκλογικές υποσχέσεις απολύτως αντίθετες από αυτά που η ίδια η ζωή και η πραγματικότητα προσγειώνει ανώμαλα όλους αυτούς που λένε το δικό τους αφήγημα. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Θέλω όμως να θυμίσω δύο πράγματα. Το 11 αναλαμβάνουμε Περιφερειακή Αρχή. Στα μέσα του 11 γίνεται η συζήτηση των οικολόγων με υπουργό περιβάλλοντος την κυρία Πυρμπίλη, η οποία καταφέρεται να δίνει τις χρήσεις του Λιγνίτη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βγαίνει μπροστά και λέει ότι στις ημέρες της κρίσης το πιο φθηνό προϊόν είναι ο Λιγνίτης. Μην ακολουθήσετε αυτό το δρόμο. Δεν ακουστήκαμε. Βγήκαν από πλευράς των εργαζομένων, των συνδικάτων της ΔΕΗ, βγήκαν μετά αρκετές τέτοιες φωνές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν οργανωθήκαμε εξ αρχής σε μια τέτοια λογική προοπτική. Η χρήση του λιγνίτη εκείνη την περίοδο και σήμερα θεωρώ ότι είναι ένα όπλο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι μας, ο χρόνος ημιζωής του λιγνίτη στη χρήση είναι πεπερασμένος.
θα είναι 10 χρόνια, θα είναι 15 χρόνια, θα είναι 20 χρόνια, αλλά είναι πεπερασμένος. Και επειδή δεν παρακολουθούν από κοντά όλοι αυτοί που έπρεπε, υπουργοί της κυβέρνησης αυτής, υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης, τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται πάνω στην ενεργειακή πολιτική, είμαστε πολύ αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε πολιτικά την λογική που νομίζουμε ότι προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Η εκτίμησή μου και με αυτά που είπαμε πριν 7 μήνες ήταν ότι θα έπρεπε να τεκμηριώσουμε μια άλλη άποψη η οποία θα έλεγε ποιο θα είναι το σχέδιο για την ανάπτυξη της βιωσιμότητας της ίδιας της ΔΕΗ. Ανεξάρτητα από το τι σκεφτόταν ο κάθε υπουργός ή κάθε κυβέρνηση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα στο να αφήνεις στον άλλον να έχει πλεονεκτήματα για να εφαρμόσει τη δική του πολιτική. Το είπε ο Νίκος. Δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ στο τραπέζι, γιατί άκουσα διάφορες απόψεις. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έγινε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία είναι δεδομένη. Η χώρα εκείνη την περίοδο έπρεπε να έχει ισχυροποιήσει τη θέση της, ώστε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να μην είναι αυτή που τελικά έγινε. Άκουσα τη δεύτερη άποψη, ότι η κυβέρνηση δεν έχει στείλει τις απόψεις της. Δεν είναι έτσι. Η κυβέρνηση έστειλε τις απόψεις της, αντικρούστηκαν οι απόψεις της, Γιώργο, απλώς θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αντικρούστηκαν οι απόψεις της και μονομερώς η κυβέρνηση δεσμεύτηκε και το Υπουργείο να ξαναστείλει πάλι τις απόψεις της. Αυτό σημαίνει για τους γνωρίζοντες ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως και θέλω να πω ότι ακούστηκε εδώ η άποψη ότι η Μεγαλόπολη δεν είχε συζητηθεί. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Θανάσης το θυμάται, ο Βαγγέλης το θυμόνται. Ήταν απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 3 χρόνια, το 2013-2014, όπου είπαμε ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχθούμε καμία τέτοια προσέγγιση πάνω στο θέμα της αντιμετώπισης του προβλήματος της ΔΕΗ. Δεν είναι λοιπόν καινούριο το θέμα. Η εκτίμηση που κάνω είναι ότι δεν έχει περιθώρια στην διαπραγμάτευση που έχει η κυβέρνηση. Δεν έχει περιθώρια γιατί δεν πίστεψε ποτέ σε μια τέτοια πολιτική. Δεν πίστεψε ποτέ σε μια πολιτική που θα έλεγε το εξής, ότι μπαίνω μέσα στην πραγματικότητα και προσπαθώ να βελτιώσω πάρα πολύ αυτή τη συμφωνία. Νίκο, δεν ισχύει η άποψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει περιθώρια να μην εκτελεστεί. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε όμως να παρουσιαστούν και εκεί αντίστοιχα ισοδύναμα. Το υποεννόησε ο κύριος Σαλαμίδης, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Και ο Σάκης ήταν μαζί μας, ο Δήμαρχος, όταν παρεπιπτόντως σε μια άλλη συζήτηση, είπα ξεκάθαρα στον Υπουργό ότι γιατί δεν προχωράτε στην δημιουργία ισοδυνάμων απέναντι στη δικαστική απόφαση, προκειμένου να ισορροπήσει το σύστημα. Γιατί δεν εκτιμώ ότι είναι πρόβλημα απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου, δεν πρέπει να ξανασυζητηθεί.
Η αγορά ενέργειας έχει, η απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, έχει ανοίξει. Και όχι έχει ανοίξει, έχει ανοίξει και έχει παραανοίξει τώρα. Για να είστε ακριβείς σε αυτά που μένουν να συμβούν στον τόπο. Ο καινούριος νόμος με τις ενεργειακές κοινότητες απελευθερώνουν την αγορά ενέργειας απολύτως. Οι κάτοχοι αυτής της ιδιότητας έχουν τη δυνατότητα να είναι παραγωγή και πάροχοι. Ούτε ο ΑΔΜΙΕ, ούτε ο ΔΕΔΙΕ, ούτε οποιαδήποτε άλλη δομή θα έχει μονοπωλιακή τάση και δυνατότητα στο ενεργειακό περιβάλλον. Στο ενεργειακό περιβάλλον. Και στο θέμα της εισαγωγής, και εκεί τόσα χρόνια βριζόταν ένα παιχνίδι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκεί η εισαγωγή ή τα στελέχη των εταιριών που εισήγαγαν ήταν υψηλόπαθα στελέχη της ΔΕΗ. Είναι έτσι ή δεν είναι? Στο επίπεδο του Λιγνίτη έχουν παίξει έτσι το παιχνίδι ή δεν το έχουν παίξει? Είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να τα είχαμε δει. Εμείς όμως, για να απαντήσω στο ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα, τι κάνουμε τώρα, δεν βλέπω καμία αντίληψη και κανένας από τους πολίτες δεν μπαίνει στη λογική ότι η αρκαδία θα προστατεύσει τα συμφέροντα των μεγαλοπολιτών και η Δυτική Μακεδονία τα συμφέροντα των Μακεδών. Η αντίληψη, η στρατηγική πρέπει να είναι ενιαία και θα πρέπει να είναι ενιαία και θα πρέπει να σας απασχολήσει αυτό το θέμα στην διάρκεια της συνάντησής σας. Θα πρέπει να ορίσετε μια καθαρή στρατηγική. Μην πάμε πάλι με αυτές τις κουβέντες που ακούγονται εδώ πέρα. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ θέλω να είμαι απολύτως καθαρός απέναντι στις πολιτικές που υπηρετώ, αλλά και απέναντι στους πολίτες. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρος και μαζί σας. Εάν δεν έχετε καθαρή στρατηγική, καλύτερα να μην πάτε πουθενά. Γιατί ναι, μεν η ιστορία μπορεί να γράφεται σε δύο βιβλία, αλλά σε αυτή τη χώρα και τα δύο βιβλία έχουν πεταχθεί στο καράβι των αχρήστων. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει ιδιαιτέρως να το προσέξετε. Στο επίπεδο των κινητοποιήσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος με την πρωτοβουλία όχι της αυτοδιοίκησης. Το είπε ο Θόδωρας προηγούμενα. Ορίστε. Ναι, όλα αυτά. Πρέπει να είναι πρωτοβουλία των συνδικάτων. Αλλά σε μια καθαρός, σε μια καθαρή πολιτική στόχευση. Σας είπα μερικά πράγματα για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται σήμερα στην ενέργεια. Στην ενέργεια πλέον τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η Ευρώπη δεν θα αγοράζει πρώτη ύλη για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια στις χώρες της, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πολιτικές του θερμοκηπίου και στο ισοζύγιο του άνθρακα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι μια καινούργια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί. Η άποψη τους και η άποψη πλέον που την έχει υιοθετήσει και η ελληνική κυβέρνηση, ας μην το λέει, λέει το εξής απλό. Η ενέργεια θα παράγεται στις χώρες παραγωγούς των πρώτων υλών και θα μεταφέρεται με καλώδια ως καθαρή ενέργεια στην Ευρώπη. Τελειώνοντας και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θα σε βούλευα ποτέ το φίλο του Θόδωρα να βάλει ως διακύβευμα χάρη της εντιμότητάς του την παρέτησή του. Δεν πιστεύω. Μπορεί να είναι μια έντιμη στάση
αλλά όταν η κοινωνία απαιτεί συλλογικές λειτουργίες, η προσωπική λειτουργία δεν νομίζω ότι μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει την άλλη άποψη. Η άλλη άποψη θέλει μαχητικότητα, αποφασιστικότητα και πείσμα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και το συμπέρασμα της σημερινής μας συνάντησης. Ότι πρέπει να φανεί ότι δεν παλεύουμε για τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας, παλεύουμε για κάποιες άλλες πολιτικές. Πολιτικές που θα εξασφαλίζουν τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα και την ικανότητα της ενεργειακής αυτοτέλειας για τη χώρα μας και που θα καταστούν τη χώρα σημαντικό ενεργειακό παράγοντα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ τον κύριο Καρπούζη. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος Μεγαλόπουλος και ο Παπαδόπουλος με τις τελικές προτάσεις. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Όλοι τους αντισερέτους ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις, για τις προτάσεις, για τη συμμετοχή. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να περάσουμε μετά από συζήτηση, εισηγήσεις, προτάσεις και αντιπαραθέσεις στο πρακτικό μέρος. Από τη μια πλευρά να καθοριστεί μια πορεία δράσεων για το επόμενο διάστημα και από την άλλη απόψε να εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση, ψήφισμα από την ευρεία αυτή σύσκεψη, την οποία θα ξεκινήσουμε οι παρόντες και οι παρούσες να υπογράφουμε και να ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες συγκέντρωση υπογραφών και από λοιπούς συμπολίτες. Προτείνουμε το ίδιο ακριβώς, με το ίδιο κείμενο, με ελάχιστες παραλλαγές, όπου θα αλλάζει μόνο ο τόπος, να γίνει κείμενο για την συγκέντρωση υπογραφών και στη Φλόρινα και στις πόλεις, τις υπόλοιπες, στους ενεργειακούς δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπονης στην τελευταία του έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε να έρθει με συγκεκριμένες προτάσεις στην απόψινή ευρεία σύσκεψη, οι οποίες μπορεί να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο, μπορεί να προσθεθούν και άλλες σε αυτές ή μπορεί και κάποιες να αφαιρεθούν. Οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι συγκεκριμένες. Την επόμενη εβδομάδα να καθοριστεί η ημερομηνία για αγωνιστική παράσταση στο Υπουργείο. Από τη συζήτηση κατάλαβα ότι συμφωνούν τουλάχιστον οι περισσότεροι ότι αυτό πρέπει να αποφασιστεί μέσα στο συλλογικό όργανο της ΓΕΝΟ. Και η δεύτερη πρόταση είναι από απόψε συγκεκριμένο κείμενο να ακολουθηθεί για συνυπογραφή από μεγάλο πλήθος συμπολιτών. Προτείνω αμέσως τώρα συγκεκριμένο κείμενο, ανακοίνωση, ψήφισμα, το οποίο αν αποδεχτούμε όλοι, μπορούμε αμέσως να αρχίσουμε να υπογράφουμε. Είναι κείμενο το οποίο είναι πολύ κοντά
σε παλαιότερη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης και το οποίο συναποφασίστηκε σήμερα μαζί από εμένα ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Μεγαλόπολης και τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟ. Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2017 και σε ακολουθία ανάλογων συσκέψεων και Δημοτικών Συμβουλίων Δήμου Μεγαλόπολης, εδώ ένα ανάλογο κείμενο μπορεί να γράφει σε λίγες μέρες Δήμου Φλόρινας, σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΔΕΗ, οι δημότες και κάτοικοι του Λεκανοπεδίου, η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των τοπικών φορείων, διακηρύσουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην απομείωση της λιχνητικής παραγωγής της ΔΕΗ κατά 40% και στην ιδιωτικοποίηση μονάδων παραγωγής και ορυχείων της. Μια απομείωση που θα σημάνει την περαιτέρω επιδείνωση του εργασιακού στάτους του προσωπικού και την διάρρηξη καλών σχέσεων συνύπαρξης της ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία. Είναι βέβαιο ότι μια τέτοια εξέλιξη με τη συρρήκνωση της ΔΕΗ θα αχρηστεύσει έναν κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης στον οποίο η χώρα θα μπορούσε να βασιστεί για την ανάκαμψή της μετά από τα χρόνια της καταστροφικής οικονομικής κρίσης που βιώνει. Είμαστε στεναρά αντίθετοι σε οποιαδήποτε παραχώρηση εθνικού πλούτου. Θα υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο τρόπο τα δίκαια συμφέροντα των δημοτών, των ενεργειακών δήμων στην ανάπτυξη μέσω έργων ΕΑΠ και στην τηλεθέρμανση. Παραμένουμε όλοι σε εγρήγορση, αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και αποφασισμένοι όλοι μαζί να προασπιστούμε το κοινό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και συνυπογράφουμε όλοι το παρόν. Ομόφωνα. Παρακαλώ πολύ, μετά την ομόφωνη αποδοχή του ψηφίσματος, να παραμείνουμε όλοι σε 5 λεπτά ακριβώς για να διαμορφωθεί ακριβώς το κείμενο. Θα αρχίσουμε τη συγκέντρωση των υπογραφών. Ελπίζω σε πολύ λίγα 24 ώρα μέσα στη Μεγαλόπολη οι υπογραφές να έχουν φτάσει σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της ΓΕΝΟ, θα ήθελα να συμφωνήσουμε όλοι ένα πολύ νέο παιδί. Ένα πολύ νέο παιδί που παρακολουθεί ένας μεγαλοπολίτης να είναι ο πρώτος που θα βάλει την υπογραφή. Παρακαλώ κάποιος, ένας υποσυμμετάρχος. Ένας υποσυμμετάρχος. Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος. Πέρα από το κείμενο, θα πρέπει εδώ να συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικό για το συντονισμό του αγώνα. Εμείς έχουμε συντονίσει ένα συντονιστικό, έχουμε συγκροτήσει ένα συντονιστικό στη Δυτική Μακεδονία που συμμετέχουν οι Δήμοι, η Ενεργειακή, όλη η κοινωνική φορεία, η κοινωνική εταίρεια με επικεφαλής των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο συγκροτείται και με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟ που συμμετέχει, συγκροτείται και καθορίζει τους αγώνες και το πλαίσιο πάντα των διεκδικήσεων. Νομίζω ότι ένα παρόμοιο όργανο πρέπει να γίνει και εδώ. Κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και από εδώ, το οποίο θα συγκροτήσουμε ένα ενιαίο συντονιστικό, το οποίο θα συμμετέχει η Ενεργειακή Δήμη τουλάχιστον. Είναι μέσα, είναι μέσα.
για την περιφερειά της Ελιακής, όπως είναι της Κοζάνης, της Φλόρινας, της Αρκαδίας, ότι η περιφερειά της Πρωχοβοενέργειας, εσείς δεν ξέρω ποιο. Εσείς, ο δικός σας, συμμετέχω εγώ ως περιφερειάρχης το δικό μας, αν κρίνετε ότι πρέπει να έχουμε συμμετοχή και σε αυτό το νέο. Ενέω. Συμφωνούμε σε αυτό. Και εμείς το έχουμε και βουλτισμένο. Αν θέλουν και κάποιοι άλλοι, πρέπει να το δείτε. Πέσα. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Καρτίδη. Δύο λεπτά λίγο. Για να σας ενημερώσω, δεν πρόλαβα να ενημερώσω τον Πέτρο. Επειδή μπροστά μας έχουμε το συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών, έτσι, θα έχετε τα χείλη, υπάρχει και ελευθερία μου. Λοιπόν, θα πάρουμε και απόφαση σε επίπεδο του Γενικού Συνεδρίου της Ένωσης Περιφερειών. Και το οποίο το έχει γραφτεί αυτό ο συζητητής, ήταν ο κ. Σπαγκέτας. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πολύ να προσέλθουμε για την υπογραφή στο τελικό κείμενο